Πολύ. Τον ξενάγησε η προϊσταμένη της εφορίας αρχαιοτήτων, η κυρία Ελένη Μπάνου. Να πούμε λοιπόν ότι αναμένεται σε λίγο ο Αμερικανός Πρόεδρος να φύγει από το Μουσείο της Ακρόπολης και να κατευθυνθεί στο Κέντρο Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος. Εκεί λοιπόν θα εκφωνήσει την ομιλία του, η οποία αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Μία ομιλία, όπως λένε και όπως δείχνουν όλα, με ιδιαίτερους συμβολισμούς και αναφορές στα δημοκρατικά ιδεώδη. Χαρακτηριστικές είναι οι αναφορές που έχει ήδη κάνει από χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος στη σημερινή του επίσκεψη στην Ακρόπολη, αλλά και οι αναφορές στην αρχαία Ελλάδα, λέγοντας ότι πριν φύγει, πριν κλείσει την θητεία του στον προεδρικό θόκο των Ηνωμένων Πολιτειών, θα ήθελε να επισκεφθεί, αυτό ήταν και το μεγάλο του όνειρο, να επισκεφθεί τη χώρα από όπου ξεκίνησε η δημοκρατία. Με βάση όλα αυτά λοιπόν, αυτό που αναμένουμε σύμφωνα και με τους πολιτικούς αναλυτές είναι η σημερινή ομιλία του Αμερικανού Προέδρου, την οποία να πούμε ότι η ΕΤ θα μεταδώσει σε απευθεία σύνδεση. Κάποιοι λοιπόν κάνουν λόγο για μια πολιτική παρακαταθήκη του Μπαράκ Ομπάμα. Αυτό θα είναι η σημερινή ομιλία, θα είναι σίγουρα λοιπόν μια ομιλία με μεγάλο ενδιαφέρον σε αυτή την συγκυρία. Να όλα αυτά λοιπόν θα τα συζητήσουμε με τους καλεσμένους μας που είναι εδώ στο στούντιο, αλλά και με τους συναδέλφους που βρίσκονται στα σημεία του ρεπορτάζ. Να σας παρουσιάσω.